Αγρευθείς ουρανόθεν προς ευσεβίαν εν δόξε, τι τους ιωφθέντος δυνάμει, διελάφου ευσταθείε, ποικίλους καθήπες της πειρασμού, και ειστράψας εν άθλης ιερείς. Συμ τη Σου, και τους Υιούς, φεδρίνον τους βόντας Συ. Δόξα τόσε δόξα σαν Χριστό. Δόξα το σε αντί. Δόξα το αδίξαν τη σε εν παντί. Υιοφ πάμα τη 20η του μηνός Σεπτεμβρίου, Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης της Συζύγου Αυτού και των Ιών Αυτών Αγαπίου και Θεοπίστου, Ιπατίου και Ανδρέου των Ομολογητών, Αναστασίου, Θεοδόρου, Ευπρεπίου και Αναστασίου των Ομολογητών, Αρτεμιδόρου και Θαλού των Μαρτύρων, Μελετίου Επισκόπου της Κύπρου, Ιωάννου του Αιγυπτίου και 39 Μαρτύρων, Ιωάννου οσίου του ξένου, Ιλαρίωνος Νεομάρτηρος του Κρητός, Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγός του, αγάπιος και θεόπιστος τα τέκνα τους. Ο Άγιος Ευστάθιος ήταν λαμπρός αξιωματικός στη Ρώμη. Στην χριστιανική πίστη προσήλθε με θαυμαστό τρόπο. Όταν κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κέρατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Έτσι πίστεψε και βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας που ονομαζόταν πριν, καθώς επίσης και η σύζυγός του από Τατιανή ονομάστηκε Θεοπίστη και τα δύο τους παιδιά αγάπιος και θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτορ Τραϊανός έμαθε ότι ο Ευστάθιος ασπάστηκε τον χριστιανισμό, του αφαίρεσε το ανώτερο στρατιωτικό αξίωμα που είχε και τον εξόρισε με όλη του την οικογένεια. Κατά την πορεία όμως, τον χώρισαν από την σύζυγό του Θεοπίστη και τα δύο του παιδιά Θεόπιστο και Αγάπιο. Το γεγονός αυτό πίκρανε πολύ τον Ευστάθιο. Μετά από χρόνια, όταν ο Τραϊανός περιήλθε σε μεγάλη πολεμική δυσχέρεια, θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του Ευστάθιο. Τον επανέφερε λοιπόν στην υπηρεσία και ο Ευστάθιος με την γενναιότητα, αλλά και την στρατηγική που τον διέκρινε, συντέλεσε κατά πολύ στην νίκη. Στο δρόμο μάλιστα ξαναβρήκε και την οικογένειά του και ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά. Ο διάδοχος όμως του Τραϊανού Αδριανός απέτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ιδολολατρικών ψευτοθεών. Ο Ευστάθιος βέβαια αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί ο ίδιος και η οικογένειά του. Αλλά η αγάπη του προς τον Χριστό ενδυνάμωνε την ψυχή του στα βασανιστήρια ενθυμούμενοι μάλιστα τους θείους λόγους που λένε «Μακάριος ανήρ ως υπομένη πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψετε τον στέφανον της ζωής, όν επιγγύλατο ο Κύριος της αγαπώσιν αυτών». Πανευτυχής δηλαδή είναι ο άνθρωπος, ο οποίος βαστάει με υπομονή την δοκιμασία των θλίψεων, διότι έτσι γίνεται σταθερός και δοκιμασμένος, για να λάβει το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, που υποσχέθηκε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Τελικά ο Άγιος Ευστάθιος με την οικογένειά του μαρτύρησαν μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Η φωτιά όμως δεν πήραξε τα τίμια λείψανα των μαρτύρων, έμειναν άθικτα και οι χριστιανοί τα ενταφίασαν με τιμή και δόξα. Οι Άγιοι Ομολογητές, Μάξιμος ο Σοφότατος, Ευπρέπειος, Δύο Αναστάσιοι και Θεόδωρος οι μαθητές του. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής εορτάζει την 21η Ιανουαρίου. Από τους μαθητές του οι δύο Αναστάσιοι εξορίστηκαν από τον ερετικό βασιλιά Κόνσταντα τον Δεύτερο στην Θράκη, όπου υπέστησαν πολλές ταλαιπωρίες. Επειδή όμως επέμεναν στο ορθόδοξο φρόνημά τους, τους έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ληστρική σύνοδο τους καταδίκασε και παραδόθηκαν στον έπαρχο για να τιμωρηθούν. Αυτός, όλους αυτούς μαζί με τον δάσκαλό τους Μάξιμο, τους έκοψε την γλώσσα κατά το δεξί του χέρι και ο Μέν ο Πρεσβύτερος εκοιμήθη εξόριστος στην Λαζική ύστερα από 20 έτη, ο δε νεότερος Αναστάσιος εκοιμήθη εξόριστος σε κάποιο φρούριο της Θράκης, σιωπηλό μεν, αλλά βροντερός κήρυκας της Ορθοδόξου αληθείας και ζωής. Τα ίδια ακριβώς έπαθαν και οι άλλοι δύο μαθητές του Αγίου Μαξίμου, ο Θεόδωρος και ο Ευπρέπιος, οι ομολογητές. Μετά από είκοσι χρόνια εξορίας ο πρώτος, ενός δε μόνο ο δεύτερος, παρέδωσαν και οι δύο τις Άγιες ψυχές τους στο Χριστό. Ο Όσιος και Θεοφόρος Ιωάννης ο Ξένος καταγόταν από την Κρήτη από γονείς και ευσεβείς και έζησε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ νέος στην ηλικία έγινε αναχωρητής, ίδρυσε πολλές μονές, όπως την Ιερά Μονή της Θεοτόκου της Αντιφωνητρίας, του Μυριοκεφάλου, του Αγίου Γεωργίου του Ψαροπιάστη, το κοινόβιο του Αγίου Ευσταθίου στην περιοχή του Κισάμου, όπου σώζεται μέσα σε σπηλιά και ο ναός στο όνομα του Ιδίου του Οσίου. Ο επανευαγγελισμός της Κρήτης έγινε από τον Νίκονα τον Μετανοήτε, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τον Ιωάννη τον Ξένο. Την προσωνυμία πήρε από την φράση του Αποστόλου Παύλου ξένιεσμέν επί της γης. Στο τέλος εκοιμήθη ο